Σου έφερε ένα ακόμα βίντεο, το οποίο θέμα είναι αν το τζιν είναι ένα ποτό το οποίο σε αδυνατίζει. Είναι μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις και πιο συχνές απορίες όταν αναλαμβάνω άτομα στο να προσέξουν το σωματικό τους βάρος, όταν ξεκινάνε ένα πρόγραμμα και θέλουν να δούνε τι ποτό μπορούν να επιλέξουν. Αυτό θέλω να απαντήσουμε σήμερα στο σημερινό βίντεο, αλλά πριν δούμε και απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, θέλω να δούμε κάποια πράγματα για το αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι ένα συστατικό το οποίο σου αποδίδει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο. Σχεδόν τις διπλάσιες θερμίδες σε σχέση με υδατάνθρακες και πρωτεΐνες, και θα έχεις ακούσει ότι το αλκοόλ αποδίδει κενές θερμίδες, αυτό διότι δεν περιέχει τα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες που έχουν οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες, οπότε θέλει ίσως λίγο παραπάνω προσοχή όταν είσαι σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους και όταν προσέχεις την σωματική σου σύσταση. Ως μερίδα ποτού ή ως μερίδα αλκοόλ εννοούμε το 1 ποτηράκι κρασί των 125 ml, το 1 ποτήρι μπίρας 330 ml ή 40 ml από ένα βαρύ ποτό όπως τζιν, βότκα, ουίσκι κτλ. Το αλκοόλ είναι ένα συστατικό το οποίο απορροφάται στο σώμα μας μέσω του στομάχου και του λεπτού εντέρου και στη συνέχεια στο σηκώτη, στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στους μυές μας, αλλά και στους άλλους ιστούς. Είναι συστατικό το οποίο ο οργανισμός μας δεν μπορεί να αποθηκεύσει, γι' αυτό πρέπει να το διασπάσει. Το κύριο όργανο διάσπασης είναι το σηκώτη, το υπαρμάς, το οποίο περιέχει ένζημα τα οποία διασπούν το αλκοόλ σε νερό και σε δεξιού το άνθρακα, τα οποία μπορούν να απορροφηθούν από τον οργανισμό μας και δεν είναι βλαβερά. Ωστόσο, ένα μικρό σημείο προσοχής είναι ότι το σηκώτη μας έχει την ικανότητα να διασπά μόνο μία μονάδα αλκοόλ ανά ώρα. Γι' αυτό αν συνηθίζεις να καταναλώνεις 2, 3, 4, 5 ή 10 ποτά μέσα σε μία ώρα, τότε το σηκώτη σου δεν θα μπορέσει να διασπάσει αυτή την ποσότητα. Και γι' αυτό θα αισθανθείς ζαλάδα και τα πρώτα φυσικά σημάδια της μέθης. Ένα δεύτερο σημείο προσοχής είναι ότι αν είσαι νηστικός, το αλκοόλ θα κυκλοφορήσει απευθείας μέσα στον οργανισμό σου και θα απορροφηθεί σχεδόν απευθείας. Με αποτέλεσμα να έχεις τα συμπτώματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οπότε καλό θα ήταν πριν καταναλώσεις αλκοόλ να έχεις μια μικρή ποσότητα φαγητού στο στομάχι σου, έτσι ώστε να γίνει πιο ομαλή και με πιο αργή διαδικασία απορρόφηση. Τώρα, στο ερώτημά μας. Αν το τζιν είναι ένα ποτό το οποίο μπορώ να επιλέγω, αν είναι ένα ποτό το οποίο είναι πιο χαμηλό θερμιδικά, αν είναι ένα ποτό το οποίο δεν περιέχει θερμίδες. Έχουμε αναφέρει και σε άλλα βίντεο ότι το αν θα με παχύνει κάτι, αν θα με αδυνατήσει κάτι, έχει να κάνει συνολικά με το πόσες θερμίδες καταναλώνω μέσα στην ημέρα, συνολικά με τις συνήθειές μου, συνολικά με τον τρόπο ζωής μου και συνολικά με το τι τροφές επιλέγω και πόσο ποιοτικές είναι αυτές. Στο ερώτημα θέλω να σου εξηγήσω και να σου ξεκαθαρίσω ότι το τζιν είναι και έχει ακριβώς τις ίδιες θερμίδες με ένα αντίστοιχο βαρύ ποτό. Το σημείο το οποίο πρέπει να προσέχεις είναι η ποσότητα V2V. Δηλαδή, θα δεις τα ποτά πάνω στην ετικέτα τους ότι θα λένε μια τέτοια σήμανση volume to volume. Το οποίο σημαίνει ότι αν ένα ποτό έχει 30% V2V, τότε αυτό σημαίνει ότι στα 100 ml ποτού περιέχει 30 γ αλκοόλ. Οπότε τα βαριά ποτά, όπως βλέπεις εδώ πέρα, βότκα, τζιν, μπομπάι, ουίσκι, ρούμι, τεκίλα, στην αντίστοιχη ποσότητα έχουν ακριβώς ή σχεδόν ακριβώς τις ίδιες θερμίδες. Ακόμα και το τζιν. Οπότε το τζιν δεν είναι ποτό το οποίο σε δυνατίζει. Το τρυπάκι στο οποίο πέφτουμε είναι ότι κάποια ποτά όπως το ουίσκι συνοδεύονται με κοκακόλα, οπότε αυξάνεται πολύ το θερμιδικό περιεχόμενο. Αν το τζιν το πιείς σκέτο ή το πιείς με λίγο λεμόνι, τότε ίσως είναι λίγο πιο χαμηλό θερμιδικά από ένα ποτό όπως το ουίσκι με κανονική κοκακόλα. Οπότε μπορείς να επιλέξεις ποτά τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, όπως είναι το κρασί και φυσικά η μπύρα, όπου το κρασί περιέχει 10% V2V, ή η μπύρα 5% V2V και όλα τα βαριά ποτά όπως είναι το τζιν, η βότκα, το ουίσκι, η τεκίλα περιέχουν περίπου 30 με 40% V2V, οπότε είναι και τα πιο πυκνά θερμιδικά.
Τώρα, εμείς ελάτρεις των κοκτέιλ, καταλαβαίνεις ότι επειδή έχουν μια πρόσμιξη αρκετών στατικών και διαφορετικών ποτών, ανεβαίνει κατά πολύ το θερμιδικό τους περιεχόμενο. Οπότε μπορεί να φτάσει μέχρι 200-250-300 θερμίδες ανά ποτό, όπου εκεί θα χρειαστεί μια παραπάνω προσοχή αν θες να προσέξεις το σωματικό σου αποτέλεσμα. Αυτά θα σου πω στο σημερινό βίντεο. Θέλω να καταλάβεις και να ξεκαθαρίσουμε ότι το τζιν δεν είναι ένα ποτό το οποίο σε αδυνατίζει. Είναι ένα ποτό το οποίο έχει ακριβώς αντίστοιχες θερμίδες με τα υπόλοιπα βαριά ποτά, όπως είναι η βότκα, το ουίσκι, το ρούμι, η τεκίλα και άλλα βαριά ποτά. Μπορεί να είναι ένα σύμμαχος όταν ακολουθείς ένα πρόγραμμα διατροφής, εφόσον δεν το συνδυάζεις με διαφορετικά συμβευτικά σε χυμούς, κοακόλες και άλλα ροφήματα. Ωστόσο, παραμένει ένα κανονικό ποτό και καλύτερο θα ήταν να επιλέξεις κάποια πιο χαμηλά θερμιδικά ποτά, όπως αναφέραμε, το κρασί και την πύρα. Αυτά θα σου πω για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε, ελπίζω να σου λύθηκε η απορία όσον αφορά το τζιν ως αλκοολούχο ποτό. Θα ήθελα να κάνεις ένα thumbs up αν σου άρεσε το βίντεο, φυσικά ένα subscribe στο κανάλι στο YouTube για να στηρίξεις αυτήν την δράση και φυσικά αν έχεις κάποια παραπάνω απορία θα χαρώ να την απαντήσουμε σε επόμενο βίντεο. Σε χαιρετώ, καλή σου μέρα μέχρι το επόμενο.